Θέλοντας να συνεχίσει την πορεία του στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Τάσος Χιβιδόπουλος έθεσε υποψηφιότητα για αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας. Επίσης, ο κ. Χιβιδόπουλος αναφέρεται και στο πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ με υποψήφιο στο Ναύπλιο. Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Είχα κάνει δήλωση ότι με ενδιαφέρει με την παλιά μορφή η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Κάτι το οποίο ανατράπηκε, όπως γνωρίζετε, με το σχέδιο Καλλικράτης. Έχουμε περάσει μια νέα οργανωτική δομή της περιφερειακής οργάνωσης του κράτους, που είναι ο νέος θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη. Μέσα σε αυτή τη λογική και θεωρώντας ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτή την προσπάθεια και με βάση τις εξαγγελίες που έκανε το ΠΑΣΟΚ για την πλήρωση των θέσεων των αντιπεριφερειαρχών, εγώ υπέβαλα την υποψηφιότητά μου, αναμένοντας την κρίση της Επιτροπής, την οποία έχει ήδη επιλέξει το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος στην τελευταία συνεδρίασή του. Κύριε Κυβδόπουλε, το ΠΑΣΟΚ, παρότι στους περισσότερους δήμους δεν έχει μόνο έναν, αλλά πολλούς υποψήφιους, βλέπουμε υπάρχει ένα πρόβλημα στον Ναύπλιο. Πώς το κρίνετε αυτό? Θα σας πω και εγώ περίπου τα ίδια που είπε και ο βουλευτής νομού, ότι εγώ θλίβομαι όταν βλέπω τέτοιες καταστάσεις να διαμορφώνονται σε έναν από τους ιστορικότερους δήμους της χώρας. Είναι κάτι που δυστυχώς έρχεται από πολύ μακριά και δεν θέλουμε να πάει άλλο μακρύτερα. Γι' αυτό το λόγο έχουν αναλυφθεί κάποιες πρωτοβουλίες και θα είχαμε μια σύσκεψη στην Υποκράτους για αυτό το ζήτημα. Θα έχετε περισσότερη ενημέρωση από τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Ουλή, με σκοπό την δημιουργία ενός ψηφοδελτίου νίκης και στο Ναύπλιον, διότι μας είναι αδιανόητο να πιστέψουμε ότι σε μια πόλη όπως το Ναύπλιον, με πολλά στελέχη με ιστορική διαδρομή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο με επικεφαλή έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να ξεχωρίσει την τοπική κοινωνία, να προσφέρει μια άλλη πρόταση και να αλλάξει η παρούσα δημοτική αρχή, η οποία εμείς θεωρούμε ότι τα στοιχεία παθογένεια τα οποία έχει αναπτύξει την πόλη δεν επιτρέπουν ούτε καν την ανάπτυξη της πόλης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από πλευράς ΠΑΣΟΚ για την ύπαρξη και ψηφοδελτίου στον Ναύπλιο.